Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τις αναιρέσεις για την πρόσκληση και εκ μέρους της εφημερίδας. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μια μικρή φράση από την ομιλία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής του Γιάννη Μουζάλα χτες στη Σάμο, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Είναι μια φράση μικρή αλλά πολύ χαρακτηριστική. Την επαναλαμβάνει σχεδόν σε κάθε δημόσια εμφάνισή του το τελευταίο διάστημα, σε διάφορες παραλλαγές. Και αναφέρεται στην κριτική που ασκείται το τελευταίο διάστημα όλο και πιο έντονα στην αμφισβητούμενη διακήρυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Διακήρυξη και όχι... Πιο αργά. Ωραία, σύμφω. Ωραία. Χρησιμοποιώ τον όρο διακήρυξη και όχι αυτόν που έχουμε συνηθίσει να ακούμε συμφωνία, γιατί στην πραγματικότητα παρά τα όσα προσπαθούν να... τα όσα ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελληνική κυβέρνηση, ακόμα και η Προεδρία της Δημοκρατίας. Το κείμενο αυτό δεν έχει νομική δεσμευτική ισχύ, δεν είναι ένα νομικό κείμενο, δεν είναι μέρος του διεθνούς δικαίου, είναι μια πολιτική συμφωνία, μια διακήρυξη στόχων και μέσων. Μια διακήρυξη βέβαια που την έχει οικειοποιηθεί και την υπερασπίζεται μέχρι κεραίας η ελληνική κυβέρνηση. Είπε λοιπόν αναπληρωτής υπουργός ότι για τις καταγγελίες περί παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ξεκινάει, λέει, ένα νέο παιχνίδι ενοχών, το πιο προσβλητικό για τη χώρα, ότι με την εφαρμογή της συμφωνίας παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει στην τάση αυτή που κατηγορεί με θρασίτητα την Ελλάδα να υπάρξει πανευρωπαϊκή αντίδραση και να μην περάσει, να είναι ένα πολύ ηχηρό σκαμπύλι. Ας δούμε μερικούς από τους φρασείς που κάνουν κριτική στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι με την εφαρμογή της συμφωνίας παραβιάζουν τα δικαιώματα των προσφύγων. Είναι η εξωκοινοβουλευτική αριστερά ασφαλώς, είναι ο αναρχικός χώρος, αλλά όχι μόνο. Είναι η ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο, η τάση των 53 στο ΣΥΡΙΖΑ, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Νίλς Μουίσνιρς, ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φρανσουά Κρεπό, ο εκπρόσωπος της ΗΠΑ της Αρμοστίας για τα Δικαιώματα, ο Γιάν Γιάρα, ο Συνήγορος του Πολίτη, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Ελλάδας, η Διεθνής Αμνηστία, η Human Rights Watch, και σχεδόν όλες οι ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις δικαιωμάτων. Ποιοι θα δώσουν τώρα το ηχηρό, το πανευρωπαϊκό ηχηρό σκαμπύλι σε όλους αυτούς? Οι αρχιτέκτονες της αμφισβητούμενης διακήρυξης, αυτοί που δεν κρύβουν το στόχο τους να κρατήσουν πάση θυσία έξω από την ευρωπαϊκή επικράτεια τους πρόσφυγες, αυτούς δηλαδή που άφησαν τις χώρες τους για να ξεφύγουν από τα δεινά του πολέμου ή της οικονομικής ανισότητας. Για αυτά τα δεινά έχει φυσικά πολύ μεγάλη ευθύνη η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, που επικαλείται τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τις ευρωπαϊκές της αξίες τελείως εργαλειακά, όταν πρόκειται να τις αντιδιαστείλει με τον υποτίθεται κατώτερο και επικίνδυνο πολιτισμό του Ισλάμ και των φτωχότερων λαών, ενώ τα ξεχνάει όταν οδηγεί σε οικονομική ασφυξία ολόκληρα κοινωνικά στρώματα ή όταν συμμετέχει ενεργά σε πολέμους με στόχο το γεωστρατηγικό έλεγχο. Φοβάμαι ότι η οικειοποίηση της αμφισβητούμενης διακήρυξης έχει φέρει την κυβέρνηση με σκοπό την αριστερά με τοπικά αντίθετη αντιμέτωπη με τον εαυτό της, δανειζόμενη πολιτικές και επιχειρήματα από το πιο αντιδραστικό οπλοστάσιο των συντηρητικών ηγεσιών της γυραίας Υπήρου. Πρόκειται για άλλη μια ήττα, λέω, της αριστεράς, μια ήττα που επιχειρείται να παρουσιαστεί σαν νίκη, και αυτό την κάνει ακόμα πιο ολοκληρωτική. Είναι μια ήττα σε έναν πολύ σκληρό πόλεμο που διεξάγεται υπόγεια, στο παρασκήνιο, ερήμην των δημοκρατικών εγγυήσεων, της διαφάνειας, της ορθολογικής συζήτησης. Γιατί αυτές οι αντιδραστικές πολιτικές που θέλουν κλειστά τα σύνορα της Ευρώπης στους πρόσφυγες δεν είναι καινούργιες, κυοφορούνται και προωθούνται άλλοτε παρασκηνιακά και άλλοτε πιο φανερά εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια.
βρήκαν στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την ευκαιρία να νομιμοποιηθούν, να διεκδικήσουν μερίδιο στη δημόσια συζήτηση και στα κέντρα αποφάσεων και βρήκαν σήμερα στη μεγάλη άνοδο της προσφυγικής ροής και στα τρομοκρατικά χτυπήματα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες την ευκαιρία να επιβληθούν και να κυριαρχήσουν. Πρέπει να έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας ότι αυτές οι πολιτικές δεν ήταν το αποτέλεσμα μιας ορθολογικής, δημοκρατικής διαδικασίας αναζήτησης λύσεων σε ένα πιθανότατα υπαρκτό πρόβλημα που δημιουργεί ίσως η αυξημένη προσφυγική ροή, αλλά μάλλον το αντίστροφο, ότι η προσφυγική ροή παρουσιάστηκε σαν πρόβλημα πολύ μεθοδικά, παρουσιάστηκε σαν μια έκτακτη κατάσταση, μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να δημιουργηθεί το αναγκαίο υπόστρωμα ακριβώς για να περάσουν αυτές οι αντιδραστικές πολιτικές. Η κοινή διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, που επισφραγίζει ακριβώς την αντιδραστική πολιτική των κλειστών συνόρων, μια πολιτική που επιβλήθηκε εκβιαστικά στην Ελλάδα, δεν είναι τίποτε άλλο από μια σειραφή προσχημάτων, διαστρεβλώσεων, που δεν μπορούν να καλυφθούν πίσω από το λεπτό πέπλο νομιμότητας, όπως ονόμασε την προσχηματική επίκληση του Διεθνούς Δικαίου ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αν δεν πρόκειται για μια προσχηματική και υποκριτική επίκληση στους κανόνες δικαίου, τότε πάντως πρόκειται για μια εγγενή αντίφαση που είναι προορισμένη να οδηγήσει σε αδιέξοδο, το οποίο είναι ορατό ακριβώς αυτή τη στιγμή, παρά την ικανοποίηση τάχα της κυβέρνησης ότι λειτουργεί η συμφωνία. Ας είμαστε ξεκάθαροι, ο στόχος να περιοριστεί περί προσφυγική ροή θα μπορούσε να είναι θεμητός, θα έλεγα θα μπορούσε να είναι και επιβεβλημένος. Αλλά πότε, αν επιχειρούνται να αντιμετωπιστούν οι αιτίες που δημιουργούν την προσφυγική ροή. Να σταματήσει ο πόλεμος, να σταματήσουν οι διώξεις ή να δημιουργηθούν στην Τουρκία και στις γειτονικές χώρες της Συρίας συνθήκες που μπορούν να εξασφαλίσουν στους πρόσφυγες κατά το δυνατόν συνθήκες για να ζήσουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Είναι φανερό πως ούτε βρίσκονται στο τέλος τους οι σειράξεις, ούτε υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες στην Τουρκία, όπως δεν υπάρχουν φυσικά ούτε στην Ελλάδα. Και εδώ βρίσκεται η εγγενής αντίφαση της κοινής διακήρυξης ή η πλήρης υποκρισία της. Για να γίνει δυνατόν να απελαθεί νόμιμα στην Τουρκία το μεγάλο μέρος των προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα, πρέπει η Τουρκία να μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής για αυτούς. Ο νομικός όρος είναι ασφαλής τρίτη χώρα. Νομικά, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ισχύουν σωρευτικά, λέει ο νόμος, 6 προϋποθέσεις. Πολύ χοντρικά, να παρέχει διεθνή προστασία η Τουρκία σύμφωνη με τη Σύμβαση της Γενέβης, να μην επαναπροωθεί πρόσφυγες σε χώρες όπου κινδυνεύει η ζωή των προσφύγων και να διασφαλίζει στην πράξη ασφαλείς συνθήκες ζωής, δηλαδή πρόσβαση σε εργασία, σε υγεία, όπως φυσικά πρόσβαση σε δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα ασύλου. Σύμφωνα με τη σημερινή έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, η Τουρκία μπορεί να είναι ένα καλό και φιλόξενο κράτος, μπορεί να είναι ακόμα και γενναιόδωρο στους πρόσφυγες, πριν όμως δεν πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Το πρόβλημα με την διακήρυξη είναι ότι εκτός από χρήματα που έδωσε αφιδώς στην Τουρκία, ακριβώς για να μπορέσει η Τουρκία να ενισχύσει, να φτιάξει συνθήκες υποδοχής για τους πρόσφυγες, εκτός από χρήματα χρειάζεται χρόνος. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης του χρόνου που απαιτείται, η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου ιδρύθηκε το 2011, μπήκε σε λειτουργία το 2013 και στις αρχές του 2015, πριν ακόμα ξεκινήσει η μεγάλη αύξηση της προσφυγικής ροής, δεν ήταν σε θέση να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση στους περισσότερους πρόσφυγες. Η ιδέα της κοινής διακήρυξης παρουσιάστηκε το χειμώνα στη γερμανική κυβέρνηση και στη συνέχεια σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες από ένα ευρωπαϊκό think tank, την Πρωτοβουλία Ευρωπαϊκής Σταθερότητας. Στην Ελλάδα ο επικεφαλής αυτού του think tank, ο Gerald Knaus, την παρουσίασε στα τέλη Φεβρουαρίου στην πολιτική ηγεσία, σε επιλεγμένους δημοσιογράφους και σε Ινστιτούτα Πολιτικής. Η διακήρυξη υπογράφηκε στις 18 Μαρτίου και άρχισε να ισχύει στις 20 Μαρτίου, δύο μέρες μετά. Είναι δηλαδή ένα σφιχτικό χρονικό πλαίσιο που όχι μόνο δεν επιτρέπει να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές, αυτές που απαιτούνται για να τηρηθούν στην πράξη τα δικαιώματα των προσφύγων, αλλά δημιουργεί νομοτελειακά τις συνθήκες
για να παραβιαστούν τα δικαιώματα, όπως έγινε άλλωστε στην Ελλάδα, με το χάος που δημιουργήθηκε στα κέντρα υποδοχής που έγιναν σε μια νύχτα κέντρα κράτησης με αυθαίρετες αποφάσεις ή με τον υπερβολικό φόρτο που αναγκάστηκε να υπομειστεί η υπηρεσία ασύλου. Το ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ασφαλής τρίτη χώρα η Τουρκία είναι φυσικά ο λόγος που ούτε η Επιτροπή ούτε κάποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πήρε την ευθύνη να τη χαρακτηρίσει έτσι, αλλά άφησε την ευθύνη στην Ελλάδα, πίεσε την Ελλάδα να αναγνωρίσει ως ασφαλή τρίτη χώρα νομικά την Τουρκία. Η Ελλάδα με τη σειρά της αποποιήθηκε αυτή την ευθύνη και άφησε την υπηρεσία ασύλου και τις επιτροπές προσφυγών που εξετάζουν δευτεροβάθμια τις αιτήσεις ασύλου να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Από τις 20 Μαρτίου μέχρι τις 5 Μαΐου η υπηρεσία ασύλου εξέτασε 489 αιτήματα ασύλου σύρων ως προς το αν είναι παραδεκτά, αν πρέπει δηλαδή να εξεταστούν στην Ελλάδα ή στην Τουρκία, εφόσον αποφάσισε η υπηρεσία ότι η Τουρκία αποτελεί ασφαλή τρίτη χώρα. 89 από αυτά τα αιτήματα, που μπορεί το καθένα να αφορά μια ολόκληρη οικογένεια, αποφασίστηκε σε μια διαδικασία πολύ προβληματική, που δεν παραπέμπει σε εξατομικευμένη εξέταση, πως η Τουρκία είναι ασφαλής τρίτη χώρα και αυτοί οι πρόσφυγες μπορούν να απελαθούν. Δεκάδες πρόσφυγες Σύροι κατέθεσαν προσφυγή στις δευτεροβάθμιες επιτροπές, οι οποίες παρά τις πολιτικές πιέσεις και τις έμεσες υποδείξεις του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, σεβάστηκαν την ανεξαρτησία που προβλέπει ο νόμος και έκριναν ότι η Τουρκία δεν είναι ασφαλής χώρα για αυτούς. Μόνο μία απόφαση βγήκε προχτές, έχει κρίνει ασφαλή χώρα την Τουρκία. Αυτό σημαίνει ότι αν ακολουθηθεί ο νόμιμος τρόπος, η εφαρμογή της διακήρυξης βρίσκεται στον αέρα. Αυτό είναι ο λόγος που η κυβέρνηση επιχειρεί παρασκηνιακά σήμερα να αλλάξει τη σύνθεση των επιτροπών, ώστε να μην λειτουργεί ανεξάρτητα, αλλά να βγάζουν αποφάσεις καθ' υπόδειξη. Αν λοιπόν μπόρεσε να πάρει ένα μάθημα πολιτικής ο ΣΥΡΙΖΑ από όλη αυτή την περιπέτεια, είναι δυστυχώς, νομίζω, το λάθος μάθημα πως πολιτική δεν είναι η προστασία των δικαιωμάτων των πιο αδύναμων, δεν είναι ο σεβασμός του δικαίου, αλλά είναι ένα παιχνίδι επίρρυψης ευθυνών στον άλλον. Αυτό το παιχνίδι το βλέπουμε να το παίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία. Αυτό το παιχνίδι επιχειρεί να παίξει τελευταία η ελληνική κυβέρνηση, προσπαθώντας να μεταθέσει τις ευθύνες της στις υποτίθεται ξενόφερτες μη κυβερνητικές οργανώσεις ή στις ξενόφερτες ομάδες αλληλέγγυων που τάχα την εμποδίζουν να εφαρμόσει το σχέδιο εκένωσης της ιδωμένης, τη στιγμή που δεν υπήρχαν καν επαρκή κέντρα φιλοξενίας για να μεταφερθούν εκεί πέρα οι άνθρωποι, ή σε όσους επισημαίνουν παραβιάσεις δικαιωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς, η κυβέρνηση κινδυνεύει να εξαντλήσει, αν δεν έχει εξαντλήσει κιόλας, το πολιτικό κεφάλαιο της αλληλεγγύης, ένα κεφάλαιο που ίδια βοήθησε να πάρει κυρίαρχη θέση στην ελληνική κοινωνία. Κυρίαρχη θέση, έτσι που είναι ακόμα, νομίζω, στην Ελλάδα στίγμα να μιλήσει κανείς ανοιχτά, ξενοφοβικά. Και αυτό ένα χρόνο μόλις μετά από τότε που πρόσφυγες και μετανάστες αποκαλούνταν όλοι με μία λέξη, τη λέξη λάθρο μετανάστες, και που ο ρατσισμός υπήρξε πυλώνας της κυρίαρχης πολιτικής και της ρητορικής. Ο κίνδυνος είναι φυσικά από αυτές τις παραχωρήσεις στην ξενοφοβία να επανέλθει στο προσκήνιο η ξενοφοβία στις πιο αντιδραστικές και επικίνδυνες μορφές της, όπως δυστυχώς έχουμε δει να το επιχειρεί το τελευταίο διάστημα με την επανεμφάνιση των ταγμάτων εφόδου δίπλα στη Δημοτική Αρχή της Χίου, στην ΚΟ, στον Πειραιά, δίπλα στην αστυνομία. Είναι φανερό πως πρόκειται για μια έκπτωση της πολιτικής. Έχω ωστόσο ορισμένα ερωτήματα. Δεν είμαι, για παράδειγμα, σίγουρος τι θα γινόταν αν είχαμε βρεθεί πέρυσι το καλοκαίρι ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαι τόσο βέβαιος τι θα μπορούσε να έχει γίνει στο προσφυγικό. Και επίσης, για να απαντήσω στο αρχικό ερώτημα του πώς αντιδρά κανείς, έχω την αίσθηση ότι αυτή δεν είναι η στιγμή για προγραφές, δεν είναι η στιγμή για να ανοίξει ο καθένας μαγαζάκια, δεν είναι η στιγμή για διαιρέσεις.
Η κρισιμότητα της στιγμής απαιτεί ένα όσο το δυνατόν πιο πλατή μέτωπο που θα μπορέσει να επιβάλλει το σεβασμό της νομιμότητας, των δικαιωμάτων και την προστασία αυτών που πραγματικά κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ.